Σε προεκλογική περίοδο μας χρειάζεται ένας σεξολόγος, ίσως περισσότερο από ποτέ. Ο Θάνος Ασκητής είναι εδώ, τι κάνετε? Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης, είμαι καλά. Εύη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Σας έχει τύχει ποτέ να σας καλούν κάπου με μία άλλη πρόφαση και στην πραγματικότητα θέλουν να σας ρωτήσουν για ένα σεξουαλικό πρόβλημα? Εννοείται πού, κοινωνικά να Όπου κοινωνικά, επαγγελματικά και τελικά κάποιος να θέλει να σας πει, να σας πάρει στην άκρη. Πολλές φορές με ρωτούν και αυτό νομίζω πολύ φυσιολογικό, ακόμα και στο αεροδρόμιο. Με σταματούν και με ρωτούν άνθρωποι, τυχαίοι. Σας λένε έχω γιατί ένα φίλο. Αυτή είναι η ζωή. Κοιτάξτε, ναι, λένε έχω ένα φίλο, αλλά και πολλοί λένε είμαι εγώ ο ίδιος που έχω το πρόβλημα. Ναι. Γιατί έχει εξοικειωθεί ο άνθρωπος και με την ψυχολογία και με τη σεξουαλικότητα και τον τρόπο που σκέφτεται, αντιλαμβάνεται τη ζωή του. Πρώτοι, πολλές φορές δεν μπορεί να βρει λύσεις. Γιατί οι λύσεις δεν είναι μαγικές, ούτε είναι απαντητικές. Οι λύσεις έχουν μια διαχείριση, διαπραγμάτευση στη ζωή και συνδέονται με τον άνθρωπο. Γιατί η σεξουαλική ζωή πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος. Δεν είμαι μόνος μου. Mm-hmm. Για να έχω σεξουαλική ζωή, έχω σύντροφο. Ναι. Έχει αυτή η εξοικείωση που περιγράφεται πάρα πολύ καλά. Μας έχει βοηθήσει να τα πάμε καλύτερα και να έχουμε λιγότερα προβλήματα ή αυτά πολλαπλασιάζονται και δεν μπορούμε να προλάβουμε? Τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται γιατί οι ρυθμοί της ζωής τρέχουν πάρα πολύ έντονα και δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε τα δεδομένα. Και μάλιστα και με τον κορονοϊό που ζήσαμε και με την οικονομική κρίση, οι άνθρωποι έχουν διαφοροποιηθεί στην καθημερινότητά τους και έχουν αναπτύξει καινούργιες άμυνες και συμπεριφορές που δεν μπορούν να συνδεθούν εύκολα. Δηλαδή να αναπτύξουν δράσεις που η ανθρώπινη επικοινωνία να γίνει πιο λειτουργική. Μάλλον το ανάποδο συνέβη. Κλειστήκαμε στο φόβο, απομονωθήκαμε στα lockdowns, χάσαμε το κοινωνικό μας περιβάλλον, μπήκαμε πιο πολύ στα ψηφιακά δίκτυα, απομονώσαμε το ενδιαφέρον της ζωής, θυμώσαμε γι' αυτό. Γίνηκαμε άνθρωποι που έχουν λιγότερη ανοχή, περισσότερη ένταση και επιθετικότητα, κάτι που το βλέπετε τον τρόπο που εκφράζεται. Και φοβάμαι ότι όλο αυτό προβάλλεται πολύ και από τα μίντια, αλλά και οι επόμενες μέρες δεν θα είναι τόσο ευχάριστες όπως βιώνεται η ανθρώπινη κοινωνία παγκόσμια. Ναι. Δεν μιλάω για την Ελλάδα. Σεξ όλοι δεν έκανε, ο Έλληνας και όχι μόνο ο Έλληνας στο lockdown. Γιατί είχαμε όλα αυτά. Είχαμε το πρόβλημα με την εγκληματικότητα στο σπίτι, τις βίαιες σχέσεις. Αλλά στην καλή πλευρά του φάσματος δεν ήρθαν οι άνθρωποι πιο κοντά, άνθρωποι που δεν προλαβαίνουν να δει ο ένας τον άλλον. Δεν κάνανε σεξ. Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, ότι οι άνθρωποι που είχαν καλή σχέση, καλή επικοινωνία και είχαν ένα βαθύτερο ψυχικό δέσιμο, το πρώτο lockdown ειδικά, ήταν διακοπές. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι το είδαμε ότι μπορούμε να χαρούμε το σπίτι μας, να κοιμηθούμε, να φάμε, παχύναμε. Πρέπει να ξέρετε ότι οι δείκτες, τώρα που είχαμε και μια στο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο δειγματική μορφή της ψυχικής υγείας, είδαμε το μεταβολικό σύνδρομο, το πάχος των ανθρώπων, να αυξάνεται περίπου κατά μέσο όρο 5 κιλά. Ναι. Από την άλλη, το δεύτερο lockdown άρχισε να δημιουργεί περισσότερες πιέσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι κλείστηκαν μέσα στο σπίτι, χάσαν καταρχήν το ενδιαφέρον, ήρθε η τηλεεργασία, που ήταν μια καινούρια προσέγγιση της ζωής μας. Οι άνθρωποι άρχισαν να συγκρούονται περισσότερο μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά επίσης ήταν μια ένταση ενδογενής της οικογένειας και η βία άρχισε να παίρνει διάφορες μορφές, τόσο εντός του περιβάλλοντος, όσο και στο περιβάλλον, το γύρο. Οι άνθρωποι που έρχονται να σας δουν, έρχονται ζευγάρια μαζί, έρχεται κάποιος μόνος του? Τι είναι αυτό που συμβαίνει τώρα περισσότερο στις συνεδρίες τις δικές σας? Εμείς δίνουμε έμφαση πολύ στο ζευγάρι. Ναι. Δηλαδή και αυτός που θα έρθει μόνος του, του λέμε, έχει σύντροφο? Ναι. Το ξέρω ότι είσαι εδώ? Όχι, ναι. Αν όχι, γιατί δεν το τόπες? Αν ναι, τι λέει γι' αυτό? Έτσι λοιπόν ξεκινάμε μια σύνδεση που θέλουμε να έρθει το άλλο του μισό, η σχέση του, γιατί αυτό είναι η σχέση, να δουλέψουν μαζί εφόσον έχουν αναγνωρίσει το πρόβλημα. Ξέρετε, εμείς μελετάμε την ανθρώπινη συμπεριφορά με βασική προϋπόθεση ότι η επίγνωση, η ενσυναίσθηση και η οριοθέτηση είναι τα μεγάλα κλειδιά της θεραπείας. Η ζωή μας έχει 4 λέξεις, να ξέρετε. Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Mm-hmm. Έτσι κινούνται οι ανθρώπινες σχέσεις, είτε σε ατομικό επίπεδο, και θα σας πω ότι έρχονται όλο και πιο πολλοί νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Μελέτες που βγάζουμε από το δικό μας το αρχείο είναι ότι από τα 18 και μετά πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν δειλία, φοβία, δεν μπορούν να εκφραστούν. Δηλαδή έχουν ένα νέο τον παιδί, εαυτό τους. Ναι, που είναι υγιές, δεν έχει προβλήματα. Που είναι βιολογικά και ψυχικά υγιές, ας το πούμε ναι, έτσι. Ναι.
Και σας λέω ότι δεν μπορώ να πλησιάσω να έχω μία κοπέλα ή ένα αγόρι. Ναι, γιατί έχουν αυξηθεί πολύ οι προσδοκίες. Έχει αλλάξει σημαντικά η σχέση των δύο φύλων. Ναι. Σήμερα δεν έχουμε μια παραδοσιακή κοινωνία που ο άνδρας ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, η γυναίκα ακολουθούσε. Έχουν διαφοροποιηθεί τα τελευταία 40 χρόνια. Η ανθρώπινη επικοινωνία καταχύνει τις διαφιλικότητες. Ποιοι έχουν πάρει το μεγαλύτερο σοκ, γιατί περιγράφεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Ότι κάποτε τα πράγματα, καλός ή κακός, ήταν έτσι. Ήταν ο άνδρας, ήταν ο κυνηγός. Κάπως έτσι ναι. Το αντιλαμβάνομαι. Η φύση βάζει τον άνδρα ως κυνηγό. Ναι. Ο άνθρωπος όμως, επειδή έχει ανώτερες απαρτιώσεις, είχε παραδοσιακά τοποθετεί στον εαυτό του ότι είναι και ο αρχηγός της οικογένειας. Μην ξεχνάτε ότι μεγαλώνει από μια γυναίκα, μάνα, ναι, που του λέει ότι είσαι ο δυνατός. Αυτός ο δυνατός όμως τώρα πια δεν το αισθάνεται. Ναι. Αισθάνεται περισσότερο αδύναμος. Και το βλέπουμε και στη βία, στις δολοφονίες, το βλέπουμε στο φόβο να επικοινωνήσει μια γυναίκα, το βλέπουμε στην έλλειψη ενδιαφέροντος να εκφραστεί και κυρίως στην έννοια ότι ο άνθρωπος κρύβεται, ο άνδρας κρύβεται πολύ περισσότερο από τον εαυτό του, τα συναισθήματά του, και η γυναίκα έχει γίνει πιο απαιτητική σε πάρα πολλά επίπεδα, γιατί η γυναίκα πάντα είναι λογική, διαχειριστική και τοποθετημένη στην αναζήτηση της οικογένειας, ναι, της σχέσης. Ο άνδρας παρασύρεται από παρορμήσεις, από μια σεξουαλική αίσθηση διέγερσης και από έναν τρόπο που η ανοριμότητα σε πολλά επίπεδα τον εγκλωβίζει και τον κάνει να μην μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του απέναντι σε αυτό που έχει επιλέξει. Τους περιγράφεται πιο αθώους τους άντρες, πρέπει να σας πω. Όχι, όχι. Ο άντρας δεν είναι αθώος. Ναι. Ούτε η γυναίκα όμως είναι η ένοχη ή η πονηρή. Ναι. Αυτό είναι, αν θέλετε, πρότυπο της ζωής που η κοινωνία διαμορφώνει κατά αντιλήψεις και πολιτισμικές πλευρές. Mm-hmm. Διότι και τα δύο φύλλα, όταν εξελίσσονται, αναπτύσσονται, έχουν κάποιους στόχους. Από τους γονείς τους, από το πολιτισμικό επίπεδο, από το κοινωνικό περιβάλλον. Πού διαφέρουν τα δύο φύλλα? Ότι ο άνδρας είναι πιο στοχευμένος στην παρορμητική, αν μιλάμε για την σεξουαλική ή στην εγκεφαλική λειτουργικότητα της επένδυσης, ναι, δηλαδή θέλει να πετύχει, πρέπει να δείξει ότι αξίζει, έχει ακόμη κρατημένο το αίσθημα της ευθύνης ότι είναι ο δυνατός, το δυνατό φύλλο, ναι, μεγαλώνει ακόμη και σύγχρονη κοινωνία από μια οικογένεια που του λέει ότι εσύ είσαι ο δυνατός. Συγχρόνως όμως είναι και πιο ανώριμος. Είναι πάντα ανώριμος. Ναι. Γιατί μεγαλώνει από μια μάνα που τον εξειδανικεύει, έχει μάθει να τον συγχωρεί, ενώ η γυναίκα δεν τον συγχωρεί, τον πραγματώνει και τον προσγειώνει σε μια ζωή που του λέει «έλα μαζί μου να φτιάξουμε μια σχέση, να φτιάξουμε ένα παιδί», που και αυτό περιορίζεται, όπως ξέρετε, πάρα πολύ στη σύγχρονη κοινωνία. Και στα σύγχρονα μοντέλα, τι λένε και οι δύο? Δεν παντρευόμαστε, θα συνυπάρξουμε συμβιωτικά, θα δούμε αυτό που θα πάει. Αν βγήκε ένα παιδί, βγήκε. Πρέπει νομοθετικά να του δώσουμε ένα όνομα. Ναι. Γιατί η κοινωνία είναι σκληρή, το να πάει ένα παιδί που δεν έχει όνομα, δεν έχει επίθετο και δεν έχει μια γονεϊκή ταυτότητα νομική οριοθετημένη. Και από την άλλη, το ζευγάρι σήμερα κινείται σε μια καινούργια μορφή σχέσεων που λέγεται ανοιχτή σχέση. Ναι. Δηλαδή, μην σας φανεί περίεργο ότι τα ζευγάρια πια δεν θα έχουν αυτό το τι είναι πίστη, τι είναι απιστία, τι είναι ηθικός κώδικας, δηλαδή όλα αυτά διαφοροποιούν. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα πολύ γνωστό, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε παραδείγματα ανθρώπων καθημερινών. Διάβαζα τι έχει συμβεί με τη Σακύρα και με το σύζυγό της. Και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτός είπε στα μέσα ότι «μα νόμιζα ότι είχαμε ανοιχτό γάμο». Ναι. Και πρόκειται για μια σχέση που ποτέ δεν θα μάθουμε την αλήθεια, αλλά από ό,τι φαίνεται διαλύθηκε. Πάντως ο γάμος δεν είναι ποτέ ανοιχτός. Ναι. Επειδή είπατε τη λέξη γάμο. Η σχέση μπορεί να έχει πολλές πόρτες, ναι, πολλά παράθυρα και η εξώπορτα να είναι πολύ πιο εύκολη να τη διαβώ αν αισθάνομαι ότι δεν θέλω να είμαι άλλο μαζί σου. Αυτό είναι θετικό βήμα. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς οι ειδικοί βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν το φόβο να δεσμευτούν, γιατί ζήσαμε, ειδικά την προηγούμενη δεκαετία, οι νέοι άνθρωποι που σε έναν βαθμό ακόμη το έχουν, φοβούνται τη δέσμευση. Ναι. Δεν θέλουν την ευθύνη, τη συνέπεια. Αισθάνονται ότι η ζωή τους περιορίζεται, ότι χάνουν την ελευθερία τους. Βλέπετε ότι παντρεύονται όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία. Ναι. Να σας πω, το 70, ο γάμος κατά μέσο όρο ήταν στα 23-24 χρόνια. Με 25. Από, ναι, 17 έως 25 ήταν το κειμενόμενο φάσμα του γάμου. Σήμερα έχουμε πάρει σχεδόν 10 χρόνια. Αυτό... Δηλαδή έχει πάει η γυναίκα 30-31 και ο άντρας 35-36. Αυτό γιατί συμβαίνει? Περιμένουμε να πετύχουμε επαγγελματικά? Υπάρχει αυτό κοινωνικά, ότι άστο, είσαι φανταστικός, έχεις πάρα πολλές γυναίκες, εσύ είσαι μια πάρα πολύ ελκυστική γυναίκα και μπορείς να έχεις όποιον θέλεις. Μήπως και εμείς τρέφουμε αυταπάτες
για την διαθεσιμότητά μας, για την ομορφιά μας και το μεταθέτουμε. Αν εννοείται ότι είμαστε πιο ναρκισιστικοί, ναι. Ναι, ξέρω τον όρο που τον τοποθετείτε εσείς. Υπάρχει μεγαλύτερη εγωπάθεια. Ναι. Ο άνθρωπος μαθαίνει να λατρεύει τον εαυτό του, ενώ δεν μαθαίνει να αγαπάει τον εαυτό του. Mm-hmm. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα έλλειμμα και στην δική μας κοινωνία. Δεν μαθαίνουμε το παιδί να αγαπάει τις αξίες του, να συνειδητοποιεί τις ανάγκες του, να μάχεται για αυτές και να διεκδικεί το αύριο μέσα από το δικό του εγώ. Έχουμε αυξήσει μια κοινωνία που έφερε ευμάρεια, mm-hmm. έφερε πολλή εξάρτηση, και αυτό είναι και το πρόβλημα των σημερινών ανατροπών, και έφερε και το φόβο. Ναι. Το φόβο να δεσμευτώ με μια ανάγκη που τελικά εγώ από το πρωί μπορώ να θέλω να φύγω, mm-hmm. να πάω παρακάτω. Σήμερα πολλοί άνθρωποι τι λένε? Θέλω να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους. Τα παλιά χρόνια, πιο πολλές γυναίκες ήταν παρθένες που παντρευόντουσαν και οι άνδρες είχαν την ανάγκη να φτιάξουν μια οικογένεια. Ήταν παραδοσιακά τα μοντέλα. Καλύτερη συνταγή για το γάμο αυτή. Για το γάμο, ναι. Ναι. Ήταν καλύτερη συνταγή. Σήμερα ο γάμος έχει χάσει αυτή τη συνταγή, έχει λήξει και είναι μια παλαιομοδίτικη συμπεριφορά που δεν φαίνεται στους νέους ανθρώπους να έχει πέραση. Όχι ότι θα σταματήσει να υπάρχει, πρέπει αλλά να αλλάζει συμπεριφορές. Γίνεται πολιτικός ο γάμος. Να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με το λίγο παλιό μοντέλο. Ναι. Ότι πρέπει να κάνεις οικογένεια, γέ μου. Πρέπει, κόρη μου, να βρεις έναν άνθρωπο, έναν σύντροφο που αγαπάς και να πορευτείτε μαζί. Θα πρέπει να το κάνουμε ότι αυτό. Η καλύτερη μορφή προοδευτισμού είναι η συντήρηση. Δηλαδή, η συντηρητική λογική των ανθρώπων δίνουν μια σταθερή γραμμή ζωής. Ναι. Ξέρετε, ο άνθρωπος από τη φύση του είναι επαναστάτης. Θέλει να βλέπει το ακραίο, το ανατρεπτικό. Και θα πω ότι στη μηντιακή πληροφορία αυτό είναι πολύ έντονο. Υπάρχει σεξισμός, υπάρχει πρόκληση, υπάρχει ακύρωση και κυρίως υπάρχει θυμός. Ο θυμός είναι ένα αδιάχυτο συνέστημα του άδικου και του δίκαιου. Ναι. Αλλά το άδικο και το δίκαιο είναι υποκειμενικό. Έχω δίκαιο, εξάδικο. Ναι. Άρα δικαιούμαι να θυμώσω, να σε τιμωρήσω, να σε σκοτώσω αν χρειαστεί. Και αυτό μάλιστα έχει πάρει και μορφή προτύπου συμπεριφοράς. Το κακό στη χώρα μας, και εγώ είμαι τελείως αντίθετος γι' αυτό και δεν προβάλλομαι, δεν μιλάω για αυτά τα θέματα, γιατί πιστεύω ότι αυτή η προβολή του κακού γίνεται πρότυπο του κακού. Εννοείται ότι όταν διάσημα. Συζητάμε πάρα πολύ για εγκλήματα, για πράγματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Και είναι κακό αυτό. Είναι κακό όταν το προβάλλουμε τόσο πολύ, γιατί αυτό δημιουργεί το διάσημο στοιχείο της υπερβολής. Ότι είναι κακό αρέσει. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Βρίσκει μιμητές, πιστεύετε. Βρίσκει μιμητές. Η ζωή έχει μιμητισμό. Ναι. Πολλά στοιχεία της, και αν θέλετε και το έλλειμμα της ανθρώπινης επικοινωνίας, της αυτογνωσίας, δεν διαβάζουμε βιβλία, mm-hmm. δεν ακούμε μουσική, δεν έχουμε κοινωνικές παρέες, κλεινόμαστε, και η οικονομική κρίση έφερε πολλές μεγάλες αλλαγές στον τρόπο της ζωής μας. Κλείστηκαμε πιο πολύ στο σπίτι, απομονωθήκαμε σε ένα κομπιούτερ, ταξιδεύουμε σε μια εικονική πραγματικότητα, φτιάχνουμε τα avatar μας, δηλαδή σε λίγα χρόνια. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ δεδομένο ότι πια θα πηγαίνει το avatar στο γραφείο μου. Εγώ μπορώ να κάθομαι σπίτι μου και να εξτάζει αυτό τον πελάτη. Ναι. Άρα αλλάζουμε ψηφιακά και ο άνθρωπος πρέπει να μην χάσει τη φύση του, τη σκέψη του και τη νόηση και κυρίως την ερωτική του αναζήτηση. Ναι. Η λέξη σεξ και έρωτας ήταν πάντα δύο λέξεις που είχαν μια αντιμαχόμενη πορεία. Ουσιαστικά έχει μια βάση και ο έρωτας, που είναι η ψυχική αγάπη, η φροντίδα, η στοργή, ο σεβασμός, η στήριξη, η διαχρονική πορεία του αύριο, και το σεξ, η ίδια η βιολογική, η σωματική και η ψυχική ανάγκη της κορύφωσης, της ειδονής, που η ανθρώπινη σχέση το χρησιμοποιεί ως ένα εργαλείο και αναπαραγωγικό, αλλά και προστέψει του εαυτού μας. Δηλαδή, η σεξουαλικότητα είναι μέσα στη φύση μας. Ναι. Δεν μπορούμε να την κλειδώσουμε. Και το λέω αυτό, αν θέλετε, για τόσα χρόνια. Δεν περνάμε περιόδους που κλειδώνει μόνη της. Ναι, γιατί η ψυχική μας διάθεση μεταβάλλεται. Ναι. Όταν λέμε σεξ ως σεξουαλική λειτουργία, τι εννοούμε? Την επιθυμία, τη διέγερση, τον οργασμό, αλλά και τη φροντίδα. Ο κεφάτος άνθρωπος, αυτός ο οποίος είναι καλά στη σχέση του, έχει πάντα όρεξη για σεξ? Όχι, δεν έχει πάντα όρεξη για σεξ. Και λίγο να πούμε ότι είμαστε πάντα έτοιμοι να κάνουμε όχι, σεξ. Όχι, δεν λέω έτοιμοι. Αλλά λέω, ο κεφάτος άνθρωπος είναι ποιος? Γιατί πρέπει να βάλουμε και έναν ορισμό. Είναι αυτός που έχει ένα θυμικό θετικό, είναι αυτός που αισθάνεται αισιόδοξα, που βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Παρά τα προβλήματά του. Που έχει του. Καλή οικονομία. Και σας λέω κάτι που έχει μεγάλη αξία γιατί, για τη ζωή μας. Γιατί το βάζετε έτσι? Η οικονομία είναι παράγοντας ασφάλειας. Δίνει μεγαλύτερη κινητικότητα στη ζωή μας και δεν είναι βέβαια αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, αν μου πείτε ότι η απληστία είναι ένα σύνδρομο της ανθρώπινης ζωής, ναι.
Από την άλλη όμως και η έλλειψη χρημάτων είναι δυστυχία. Όταν λέτε οικονομία, έτσι όπως το βάζετε, είναι και λίγο, νομίζω ότι ίσως έχει και περισσότερες εξηγήσεις. Καλή οικονομία μπορεί να έχει και ένας άνθρωπος ο οποίος να μην έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, βεβαίως, αλλά να είναι νοικοκυρεμένα τα πράγματα γι' αυτό. Ναι. Και να έχει αυτοεπιγνωσιακή πολιτική. Ναι. Η λέξη πολιτική δεν είναι μόνο τα κόμματα ή η Βουλή. Η πολιτική είναι η κοινωνία. Ο Φρόμ είχε πει ότι τα άτομα καθορίζουν την ομάδα και η ομάδα διαμορφώνει τις αξίες της. Αυτό αποτελεί για τον κάθε άνθρωπο ένα σημαντικό παρανομαστή που λέει ποιος είμαι, πού μπορώ να φτάσω, γιατί ξέρετε η οικονομική κρίση έφερε μεγάλες ανατροπές σε ανθρώπους που μέθησαν από την οικονομική ευμάρεια και υπερέβαλαν του εαυτού τους, έτσι, σε δάνεια, σε μορφές συμπεριφορών που δεν υπολόγισαν αυτό που είπατε πριν ή τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Αυτή η είχαμε δυσύλλαβη... και ένα άγχος με όλη αυτή την ιστορία. Δεν είχαμε ένα άγχος τις εποχές μεγάλης ευμάρειας. Δεν είχαμε ένα άγχος επίδειξης, να πάμε καλές διακοπές, να έχουμε καλό αυτοκίνητο. Τώρα έχουμε απαλλαγή κατά κάποιον τρόπο. Ναι, δεν φαίνεται έχουμε λεφτά, να πηγαίνουμε σε πιο υγιή βάση. Δηλαδή επανέρχεται μια κάθαρση μιας κοινωνίας που υπερέβαλε του εαυτού της και δημιουργούσε ένα ταμπλό, προβολής. Σήμερα νομίζω ότι αυτό ξαναγυρίζει και είναι πολύ, για τις επόμενες γενιές είναι πολύ πιο υγιές το αίσθημα τι σημαίνει οικονομική διαχείριση, δηλαδή τι σημαίνει να έχω ευρώ στα τσέπη μου και αυτά τα ευρώ πώς μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, μέχρι πού φτάνει το χέρι μου να πλώσω και να διεκδικήσω το αύριο, παρόλο ότι δεν έχουμε το έμπαθι. Το έμπαθι τι είναι, η ενσυναίσθηση. Δεν έχουμε τη δημιουργία. Έχουμε περάσει και είμαστε σε μια κρίση της εποχής ότι οι νέοι άνθρωποι δεν διεκδικούν πολύ μαχητικά τον εαυτό τους. Το καλό κομμάτι των Ελλήνων δυστυχώς το χάνουμε εκτός Ελλάδας. Αυτό που λένε ότι οι νέοι άνθρωποι, δεν ξέρω πια, το Generation, όχι δεν είναι το Generation X. Το γένος εννοείται. Όχι, οι γενιές οι πιο πρόσφατες βαριούνται. Αυτό είναι που περιγράφεται. Δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Κοιτάξτε, οι νέοι άνθρωποι έχουν πολλά περισσότερα αγαθά από ό,τι είχαμε εμείς. Ναι. Οι παλιές γενιές. Αυτό έφερε μια παράλυση στην πραγματικότητα. Όταν σήμερα βλέπετε γονείς οι οποίοι προσφέρουν τα πάντα στα παιδιά τους, μέσα από την αγάπη, τη φροντίδα ή του έχω, αφού έχω εγώ, δεν θα έχει και το παιδί μου. Ουσιαστικά αυτό ακούγεται πολύ θετικό ως μήνυμα. Αγαπώ το παιδί μου, το φροντίζω. Παράλληλα όμως του μαθαίνω έναν τρόπο ζωής που δεν μπορεί το ίδιο το παιδί μου να δημιουργήσει μια μαχητική απάντηση στη δική του δημιουργία. Ναι. Και έτσι είτε αντιγράφει εμένα και μετά δυστυχεί. Γιατί γίνεται μια συγκριτική αναφορά που αυτός είναι ο ιτημένος, αφού εγώ του δίνω. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα έφτιαξε διόροφα σπίτια. Ναι. Γιατί κάναμε διόροφο σπίτι, για να βάλουμε το παιδί μας από Σωστά. πάνω. Το από πάνω όμως σημαίνει έλεγχος, παρέμβαση. Έχω και δεύτερο κλειδί που το δίνω στη μητέρα μου, στον πατέρα μου και μπαινοβγαίνουν και με ένα κιλό κυμά για να έχουν και μια αιτιολογία να μπουν μέσα. Ναι. Και έτσι χάνεται η αυτονομία. Και αν σε αυτή τη συζήτηση ως ψυχίατρος θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο κριτήριο της ζωής είναι να μάθεις να είσαι αυτόνομος. Όχι μόνος, αυτόνομος. Ναι. Να ξέρεις ότι αγαπάς το γονιό σου, γιατί δυνάμωσες και έχεις την ικανότητα να υπάρξεις από σένα τον ίδιο. Τελευταία και όχι ερώτηση. Να λατρεύεις μια υπαρξιακή αναζήτηση που τελικά είναι η κατάθλιψη. Γιατί εκεί πηγαίνει σιγά σιγά. Τελευταία ερώτηση δεν έχει τόση σχέση με τα θέματα αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ να σας ακούμε να αναλύεται. Σας κάνανε πρόταση, σας έκανε πρόταση πολιτικό κόμμα. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σήμερα η πολιτική... Το λέτε με μια φυσικότητα. Η πολιτική σήμερα... είναι μια ροή δεδομένων που χρειάζεται ανθρώπους να προσφέρουν, να δώσουν. Νομίζω πως είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο ένας άνθρωπος που θα μπει στην πολιτική να δώσει τον εαυτό του, τις ιδέες του, τις σκέψεις του και να δράσει για το καλό των κοινών ανθρώπων. Τη δεχτήκατε? Όχι, δεν τη δέχτηκα, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ έχω ένα επάγγελμα, έχω μια ιατρική ταυτότητα. Με γεμίζει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Κάνω πολιτική, μην ξεχνάτε ότι θεραπεύω ζευγάρια. Πιστέψτε με ότι εκεί είναι πολύ δυνατή η πολιτική. Σωστή. Να φέρεις δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται στο δικηγόρο, έρχονται στο γιατρό, γιατί θέλουν από αυτό το μήνυμα να συνδέσουν τη γέφυρά τους. Αυτό για μένα είναι μια άξια πολιτική. Η πολιτική των κομμάτων, των ταυτοτήτων και της εξουσίας υπάρχει και πρέπει να υπάρχει, αλλά ο πολίτης πρέπει να σκέφτεται ποιον ψηφίζει, γιατί και τι προσδοκά, όχι ατομικά, αλλά κοινωνικά. Νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε το κοινό συμφέρον πάνω από το ατομικό. Αν έχουμε κοινό συμφέρον, θα έχουμε και ατομική αναγνώριση. Ήταν ένα προεκλογικό μήνυμα του Θάνου Ασκητή με το δικό του μοναδικό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πολύ σας ευχαριστώ.